Δεν έχω να προσθέσω οτιδήποτε. Ως κυβέρνηση ακολουθούμε τις συμβουλές και γνωμοδοτήσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Νομίζω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν πολύ σαφής στις τοποθετήσεις του χθες. Εκείνο το οποίο εγώ σαν δικηγόρος τουλάχιστον βλέπω είναι ότι υπάρχει μία διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Ενώ κάποιοι μιλούν για τις εξουσίες που έχει ο καθένας από τους ανεξάρτητους αυτούς θεσμούς, εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Δεν αμφισβητήθηκε, κατά την δική μου τουλάχιστον αντίληψη, δεν αμφισβητήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα ή οποιαδήποτε αρμοδιότητα και εξουσία του Γενικού Ελεγχτή, όπως αυτή προκύπτει από το Σύνταγμα και του νόμου, με τον ίδιο τρόπο που και η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί αυτές τις εξουσίες του Γενικού Ελεγχτή. Και επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι είναι καθήκον και αρμοδιότητα και υποχρέωση, αν θέλετε, του Γενικού Ελεγχτή να προβαίνει στους ελέγχους του. Και δεν θα έκανε τη δουλειά του αν δεν το έπρατε. Εκείνο το οποίο όμως συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι η οριοθέτηση των εξουσιών ή η σύγκρουση των εξουσιών. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα που του καθοδηγεί να μην δοθούν στοιχεία για κάποιους λόγους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά. Και ο Γενικός Εισαγγελέας, να μην ξεχνάτε, είναι και ο νομικός σύμβουλος και του ιδίου του Γενικού Ελεγχτή. Ναι, το ξεκαθάρισε λοιπόν, και ο ίδιος. Και ο Γενικός Ελεγχτής έχει επανειλημμένα τονίσει ότι σέβεται την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, παρόλο ότι διαφωνεί. Είναι δικαίωμα του καθενός να διαφωνεί και να έχει διαφορετική άποψη. Δεν αμφισβητείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός όμως παραμένει ένα. Υπάρχει μια νομική γνωμάτευση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι εφόσον προέρχεται από τον νομικό μας σύμβουλο. Και αν υπάρχει αμφισβήτηση από κάποιον, υπάρχουν οι διαδικασίες για να τα διευκρινίσει. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση των εξουσιών του Γενικού Ελεγχτή. Αντίθετα, υπάρχει αμφισβήτηση από τον Γενικό Ελεγχτή αρμοδιοτήτων άλλου αξιωματούχου ή υπάρχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει τις συμβουλές του Γενικού Εισαγγελέα όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις γνωματεύσεις του. Εμείς δηλαδή μπορούμε να ενεργήσουμε εναντίον των γνωμοδοτήσεων του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν λοιπόν υπάρχει διαφωνία εκ μέρους του Γενικού Ελεγχτή, υπάρχει διαδικασία και ο τρόπος για τον Γενικό Ελεγχτή να το πράξει. Το είπανε και ξεκάθαρα, χθες. Το είπανε και ξεκάθαρα, χθες. Και σήμερα. Δεν πρόκειται για σύγκρουση σε σχέση με τις αρμοδιότητες. Αυτό είναι που βλέπω να παρεξηγείται και βλέπω να συζητείται. Κανένας δεν αμφισβήτησε τις εξουσίες του Γενικού Ελεγχτή. Αντίθετα, θέλουμε τον Γενικό Ελεγχτή και ένα ασκεί έλεγχο και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα. Είναι υγιές το να έχεις τον έλεγχο από τον Γενικό Ελεγχτή και είναι υγιές ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εντοπίσει τις οποιασδήποτε παρατυπίες γίνονται. Βεβαίως και έχουν εντοπιστεί και από όλους και από, και από τον Γενικό Ελεγχτή και από τις άλλες επιτροπές. Έχουν επισημανθεί πολλές φορές πολλά πράγματα. Κύριε Αγαπητού, ναι. Με κανένα τρόπο, με κανένα πραγματικά τρόπο δεν θέλω κανείς να πιστεύει ότι αμφισβητούμε τις εξουσίες του Γενικού Ελεγχτή. Κατανοητό.